μπορούν να μου αποδείξουν ότι δεν υπάρχει άλλη ζωή. Και θα τους ακολουθήσω. Να μου αποδείξουν ότι δεν υπάρχει. Εγώ λέω, νάτι, υπάρχει αυτή η ζωή. Εντάξει. Μπορώ να αποδείξω ότι υπάρχει και η άλλη ζωή. Αλλά πρέπει να έχουμε κοινά σημεία. Δηλαδή, να μεταφερθεί εκείνος στη δική μου περίπτωση, να του δώσω τα μάτια τα δικά μου, όχι αυτά που βλέπω, όχι αυτά, τα άλλα μάτια, υπάρχουν και άλλα μάτια, και θα καταλάβω ότι υπάρχει και η άλλη ζωή, θα το πάω και σε εκείνους που από αυτή τη ζωή, που ζουνε τώρα, θα του πούνε, έλα εδώ, εσύ λες δεν υπάρχει άλλη ζωή, να τι άλλη ζωή. Του δώσουν οι χειροπιαστοί στο χέρι. Έτσι πήγα κάποτε έναν στον Πάτερ Παΐσιο που είχε άγνοια. Πως λέει, σε μια ζωή. Για άλλη ζωή δεν έχουμε. Κανά μην. Και εκεί ο Γεροπαΐσιος του άλλαξε το κανάλι. Γύρισε στην τηλεόραση, τη δική του τηλεόραση που πέρα, και του έδειξε και την άλλη ζωή. Και γύρισε και με την άλλη ζωή μέσα. Λοιπόν, επαναλαμβάνω το ερώτημα. Μπορούν αυτοί να μας αποδείξουν ότι δεν υπάρχει η άλλη ζωή? Ναι. Αν μπορούν, βγάζουμε το καπέλο μας. Αν όμως δεν μπορούν, δεν θα πρέπει να λέμε μια ζωή την έχουμε. Λογικά στο λέω το ίδιο πράγμα, για να το καταλάβεις. Και δεν θα αποδείξουν ποτέ ότι υπάρχει αυτή η κατηγορία των ανθρώπων, ότι υπάρχει και η άλλη ζωή. Εγώ όμως και ο Παΐσιος από την μεριά, που μένω στέρεος εκείνα που πρεσβεύω από μικρό παιδάκι και θα πεθάνω έτσι, έχω να παραθέσω για αυτή τη ζωή, δεν λέω ότι τη ζει και εκείνος που το λέει το πράγμα. Για την άλλη, και βιώματα, προσωπικά βιώματα, η ζωή η άλλη, βιώματα σου δίνει. Και τι μεγαλύτερη απόδειξη υπάρχει από το βίωμα? Το βίωμα είναι απόδειξη. Δεν είναι να διαβάσω σε ένα βιβλίο. Έχω βιώματα και έχω την πεποίθηση ότι υπάρχει και η άλλη ζωή. Εκείνος όμως δεν έχει να μου πει ούτε ένα επιχείρημα ότι δεν υπάρχει άλλη ζωή. Μάλιστα. Να πάμε λίγο τώρα, να φύγουμε λίγο από τους νέους, να πάμε λίγο στους ανθρώπους οι οποίοι κατά καιρούς σε διάφορα μέρη της χώρας, όλες τις πόλεις, οι λεγόμενοι κύκλοι που γίνονται ανά την Ελλάδα, χριστιανική κύκλη, συζητώντας για τον Χριστό κτλ. Υπάρχει όμως σε μερικά σημεία ένα πρόβλημα. Όταν είναι η ώρα, τώρα το μιλάμε για κύκλους, για μεγάλους κύκλους, όταν είναι η ώρα για να βάλουν το χέρι στη τσέπη, για να βοηθήσουν ανθρώπους, εκεί δεν γίνεται τίποτα. Σας ακούω, μας. Δεν γίνεται απολύτως τίποτα. Μιλάμε για Χριστό, καλά όλα αυτά, ωραία. Δηλαδή, σαν να γίνεται μια συζήτηση. Πώς να πω, δεν έχουμε κάτι να λέμε και μιλάμε για Χριστό. Κάπως έτσι το βλέπω εγώ. Ναι, εσύ μιλάμε. Δεν στράψει, δεν στράψει. Δηλαδή, στην ουσία. Θα πω από Μάιο, θα πω. Έτσι, ναι. Ναι. Υπάρχουν και αυτοί οι ναι. Μου λες τώρα εσύ και είναι αλήθεια αυτό. Αυτό είναι πραγματικότητα αυτό. Δηλαδή, ξέρεις τι. Ο Χριστός ωραία τα είπε, αλλά μην μου πει να βάλω το χέρι τσέπη. Πες το έτσι πιο καλά, το έτσι, έτσι, μην μου πει να βάλω το χέρι τσέπη. Να σου πω έτσι πιο σου μπορώ. Όχι, έτσι, έτσι, όχι, όχι. Έτσι είναι πιο καλά να το λέμε. Χριστέ μου. Τώρα γιατί μου λέτε να βάλω το χέρι τσέπη. Άστο το ότι η τσέπη μου ήσυχε. Όλα τα είπαμε εδώ πέρα, την καλά μας ευχούλα μας και το κλίμα έτσι ωραίο, το ψευδικό, πέρασε και λίγο πιο ωραία, αλλά μην μου πει να βάλω το χέρι τσέπη. Είναι, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι πολύ. Τι γίνεται εκεί πέρα? Είναι κοίταξε να δεις κάτι. Εγώ σαν νεαρός δεν μπορώ. Πρόκειται για νόθο χριστιανισμό. Τόσο μας. Για νόθο, πέρα για πέρα χριστιανισμό. Τη στιγμή που σου λέει εγώ έδωσα το αίμα μου για σένα, εσύ δώσε το 10% λεπτήριο. Και ξέρεις κάτι, δίνοντας το 100%, το λέει η Γραφή αυτό το πράγμα, δίνοντας το 10% εσύ, στην παρούσα ζωή εγώ θα στο κατατεπλασιάσω. Υλικά μιλάω τώρα. Ναι. Υλικά το λέει.
Εκατοπλασία όλα γράφει μέσα. Θα σου δώσω και ακόμη. Δεν σου σταματάω έως εδώ. Εσύ δίνεις 10 πέτρες και εγώ σου δίνω μαργαριτάρια στην παρούσα ζωή. Εσύ μου δίνεις το παρόν που χάνεται και εγώ σου εγγυώμαι για το μέλλον που θα βρεις στη ζωή σου. Για το μέλλον το αιώνιο, τη δόξα την αιώνια. Εγώ σου υπόσχομαι τόσο πράγματα με τόσο μεγάλους σαβούς και εσύ αργείς να μου δώσεις λίγο πράγμα. Επαναλαμβάνω, θέλω να πω και στέκω πάνω σε αυτό, έχεις δίκιο, δίκιο, μεγάλο δίκιο να ζητάς να βρεις χριστιανούς που να έχουν συνέπεια στη ζωή τους. Αυτό σημαίνει ότι σαν να μου λες, θα ήθελα κύριε Κώστα να δω ανθρώπους που αναλώνονται για εκείνο που δεν έχει να φάει, που πεινάει. Βεβαίως. Για εκείνο που δεν έχει να φορέσει ρούχα. Βεβαίως. Κάνει κρύο και παγώνει. Έρχεται μεσημέρι και δεν έχει να φάει. Κι άλλος να μου λέει χριστιανός και, τη τσέπη έχει αγκάθια μέσα από το χέρι του. Τελείωσε αυτό τη μέση. Αυτά είναι αδιανόητα. Γιατί λέει ο Κύριος. Ναι, συμβαίνουν. Έτσι ακριβώς όπως λες, είναι η αυτή η αλήθεια. Θέλουμε Χριστό ή Χριστούλη που να μας ικανοποιεί το συμφέρον. Όχι που να θυσιάζουμε λίγο από το προσωπικό μας συμφέρον. Έτσι. Αυτό είναι μεγάλο. Δεν ξέρω εγώ που το βλέπω. Μου φαίνεται περίεργο αυτό το πράγμα. Γιατί ενώ υπάρχει μια συζήτηση τέτοια ανθρώπων και ειδικότερα μεγάλων ανθρώπων, συνειδητοποιημένων ανθρώπων και οικογενειαρχών από όλα αυτά μέσα. Και όταν έρχεται εκείνη τη στιγμή, δεν βάζω και στην τέτοια. Είτε από φόβο, είτε από. Δεν ξέρω, αυτό η ικανοποίηση των. Δεν είναι από φόβο. Είναι. Η συνήθεια είναι. Όχι, είναι από έλλειψη Χριστού. Δεν υπάρχει Χριστός. Και θέλω να πω κάτι πάνω σε αυτό. Καμία εντολή του Ευαγγελίου δεν καταλαβαίνετε, πρόσκειται να σου πω, καμία εντολή του Ευαγγελίου, ούτε και αυτή της ελεημοσύνης που λες τώρα εσύ, δεν καταλαβαίνετε αν δεν γίνει πράξη. Μάλιστα. Αν δεν γίνει πράξη δεν καταλαβαίνετε. Δηλαδή, π.χ. λέει ο ελαιόπτωχο θα γίνει Θεό. Δόξα. Όξα ορίο. Άμα δεν γίνει έργο, δεν θα το καταλάβει ποτέ κανείς και μόνο αυτή. Και την προσευχή και την ταπείνωση που υπάρχει μέσα, όλες οι αρετές. Από τη στιγμή που γίνονται εσωτερικά βίωμα, τότε τον άνθρωπο τον ζουν στον παράδεισο. Και τότε καταλαβαίνει ο άνθρωπος. Διαφορετικά. Μη ζητάς να δεις χριστιανούς χωρίς ζωή. Έχουμε, ξέρετε, το τελευταίο χρόνο είναι και λίγο. Έχουμε ένα λεπτό ακόμα στη διάθεσή μας. Να μας πείτε, να σας παρακαλέσουμε να μας πείτε το συμπέρασμα από αυτή τη συζήτηση που κάναμε σήμερα και μία ευχή στους νέους εμάς. Από εδώ και πέρα θα ξαναγίνουν τα συμβουλές για την πρώτη μας εκπομπή. Και είναι ευχάριστο και θέλουμε να έχουμε και άλλα παιδιά που έχετε. Λοιπόν, θα πείτε μόνο που, είναι το, που γίνεται και το συγκεκριμένο κήρυγμα κάθε Δευτέρα, νομίζω από δεύτερο πληροφορηθεί. Εσείς θα μας το πείτε τώρα. Δώστε στους τηλεθεατές. Πληροφορία. Μάλιστα. Λοιπόν, καταρχάς, οφείλω να ευχαριστήσω εσάς που κάνατε τόσο μεγάλη θυσία και υποβληθήκατε σε τόσο μεγάλο κόπο για να γίνει αυτή η συζήτηση. Πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ χρήσιμη. Ευχαριστώ λοιπόν πολύ που μου δώσατε αυτή την ευκαιρία. Ένα. Δεύτερο. Κάνω παράκληση και σε εσάς και στους νέους που είναι στην πόλη μας
και που μας ακούν αυτή τη στιγμή και που μας άκουσαν. Να υποβληθούν στον κόπο. Να κάνουν μια προσπάθεια. Να δημιουργηθεί στον τόπο μας μια αιστεία αντίστασης. Γιατί αν ταιριάζει η λέξη αντίσταση, ταιριάζει στους νέους. Στο γέρο που και στο μεσήλικα που είναι περασμένο στη ζωή, είναι μειωμένες οι δυνατότητες. Οι νέοι πρέπει να έχουν δύναμη και ζωή για αντίσταση. Λοιπόν, τους παρακαλώ τους νέους και μαζί και εσάς, κάθε Δευτέρα και ώρα 7 βράδυ, στον Άγιο Σπυρίδωνα, που είναι δίπλα στην Παναγία, γίνεται μία συγκέντρωση. Μάλιστα. Μπορούν να έρχονται εκεί, να υποβάλλουν τις ερωτήσεις τους, ώστε και εμείς να νιώθουμε όμορφα και τα παιδιά να καλύπτουν κάποιο κενό που έως τώρα δεν έχει. Να έρχονται όπως είναι, που λέει ο Αρχιεπίσκοπος μας. Ναι, ας έρθουν όπως είναι, δεν μας χρειάζεται. Να έρθουν τα παιδιά όπως είναι. Καλώς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και αγαπητοί τηλεθεατές, ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Γεια σας. Χαίρετε και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Θεός θα σκεπάσει όλους.